Γεια σας, σήμερα θα μάθουμε πώς θα σηκώνουμε πόντους με το νήμα μας διπλό. Παίρνουμε ένα κομμάτι νήμα, όσο είναι το μέγεθος που θέλουμε να φτιάξουμε το πλεκτό μας, τρεις φορές, αλλά θα μετρήσουμε, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε 15 εκατοστά, να είναι το πλεκτό μας, τρεις φορές από 15 και το νήμα μας θα είναι διπλό. Παίρνουμε τη βελόνα μας, τη βάζουμε στην αριστερή πλευρά στο χέρι μας, κάτω από τη μασκάλη και ξεκινάμε. Παίρνουμε με τον αντίχειρα όπως έχουμε μάθει, βάζουμε τη βελόνα μας και με την κλωστή μας που έχετε από το κουβάρι, περνάμε από πάνω, περνάμε τη θηλιά και έτσι κάνουμε τον πρώτο πόντο. Ο δεύτερος πόντος θα πάρουμε την κλωστή μας με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλουμε τη βελόνα μας εδώ θα περάσουμε την κλωστή μας από πάνω, θα βάλουμε τη θηλιά και θα την περάσουμε από τη βελόνα μας, θα τραβήξουμε και έχει δημιουργηθεί η δεύτερη θηλιά στη βελόνα μας. Βλέπετε εδώ είναι δύο μαζί σας ζευγαράκι. Στην ουσία αυτούς τους πόντους όπως τους παίρνουμε, μία καλή, αυτός ο πόντος είναι καλή, και ο άλλος πόντος που παίρνουμε με την κλωστή μας από πίσω, ανάποδη. Έτσι δημιουργούνται εδώ οι πόντοι μας σαν ζευγαράκια. Αυτός ο τρόπος μας βοηθάει πάρα πολύ όταν θέλουμε να πλέξουμε λάστιχο στα πουλόβερ μας, στις ζακέτες μας, γενικά στα φορέματα, στην αρχή δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα, γιατί το λάστιχο πλέκουμε μία καλή και μία ανάποδη. Οπότε είναι καλό να σηκώνουμε τους πόντους με αυτόν τον τρόπο. Παίρνω κλωστή, περνάω τη βελόνα μου, περνάω την κλωστή μου από πάνω και βγάζω τη θηλιά με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος πόντος, κάνω αυτήν εδώ την κίνηση, περνάω εδώ τη βελόνα μου, την κλωστή μου από πάνω. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να κάνετε αυτό τον τρόπο που σας δείχνω, μπορείτε να κάνετε τον απλό που παίρνουμε τους πόντους μόνο με τον αντίχειρα. Εδώ είναι. Με τον αντίχειρα ο πρώτος και μετά με το δίκτυ Ανάποδα ο δεύτερος ο πρώτος πόντος με τον αντίχειρα και ο δεύτερος βάζουμε το δίκτυ, η κλωστή μας είναι από πάνω τρίβουμε βάζουμε τη βελόνα μας εδώ στη θηλιά αυτή η κλωστή από πάνω και περνάμε τη θηλιά πάνω από τη βελόνα Αυτός ο τρόπος που σηκώνουμε τους πόντους μία καλή μία ανάποδη, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όταν πλέκουμε λάστιχο να έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτός ο τρόπος δειξίματος πόντος στη βελόνα και αν το βρείτε κι εσείς εύκολο να το χρησιμοποιήσετε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!